Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την πρώτη πρόταση. Τώρα ένα κόμμα που υποστηρίζει τη Χούντα να κατέληξε το αστικό σύνταγμα να ζητάει να βάζει θέματα συνταγματικότητας δεν αξίζουν καμιά απάντηση. Θα μιλήσω γενικότερα. Αυτές οι προτάσεις και από το κόμμα των ΑΝΕΛ αλλά και όσες γίνονται κατά καιρούς είναι προσχηματικές. Περί εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας κλπ. Ερώτημα. Όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ο Υπουργός Άμυνας έδωσε βάση drones στο κέντρο της Ελλάδας, στους Αμερικάνους, με τις συνέπειες που η στρατιωτική, αλλά και ο απλός κόσμος τις καταλαβαίνει, να ελέγχουν δηλαδή όλη την Ελλάδα, μέχρι κάτω, τη Μεσόγειο μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Όταν εκχώρησε αυτή τη βάση, ρώτησε κανέναν. Η κυβέρνηση ήρθε στη Βουλή έστω να ενημερώσει και να γίνει συζήτηση. Όχι. Στεφανοβίκιο, τα ίδια. Αλεξανδρούπολη, που θα μετατραπεί, όπως λέει ο κύριος Πάιατ, ο ινστρούκτορας της σημερινής κυβέρνησης, θα μετατραπεί σε την γιγαντιαία βάση ελικοπτέρων του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ρώτησε κανέναν. Όχι. Δεν ρώτησε κανέναν. Και φαντάζομαι ότι κανένας δεν είναι αφελής να πιστεύει ότι θα προστατεύει την εθνική ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Επομένως, θεωρούμε προσχηματικά. Τι λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έχουμε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μόνο κόμμα που προτείνει την κατάρχηση του άρθρου 28, που βάζει τις διεθνείς συμβάσεις πάνω από το εθνικό δίκαιο, και που εκχωρεί κλπ. Είναι όλα γνωστά, λέμε να καταργηθεί. Ώστε η χώρα να είναι ανεξάρτητη και να μην εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα θα πει κανένας διεθνής, θα τα ακούσεις αν υπάρχει, μη βιάζεσαι. Θα πει κανένας, δεν θα κάνεις διεθνείς συμβάσεις, βεβαίως θα κάνεις. Θα έχουν ισχύ τυπικού νόμου και επειδή λένε ότι δεν υπάρχει, όπως δεν υπήρχαν και τα χημικά και τις βόμβες στήρωσης που γράφουν τα τρόλ σας, για τον Ισπανό, η Ελβετία έχει τέτοιο σύστημα. Και το έχει κατοχυρωμένο στο Σύνταγμά της. Και δεν είναι σοσιαλιστική χώρα. Δείχνει μια χώρα η οποία είναι πραγματικά ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, ανεξάρτητη σε σχέση με αυτά. Επομένως, ιδού η Ρόδος, ιδού και η απόφαση. Όποιος λοιπόν διαφωνεί με εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων να στηρίξει την πρόταση αλλαγής και κατάργησης του άρθρου 28.